σπουδαστεί στο... Λοιπόν, το γυμνάσιο έπρεπε να έχει τελειώσει. Έπρεπε να έχει τελειώσει. Οι αίθουσες δεν υπάρχει καμία, δεν λείπει καμία. Ούτε τουαλέτες, τίποτα. Όπως αντιλαμβάνεστε, και εσύ Γιώργος το έχω εξηγήσει, προσεφέρθη ο άκτορας να κάνει δωρεά και στο ξενία και στο Νάπκερ και την αποχέτευση και τη σύνδρευση και τα πάντα και τις εγκαταστάσεις και τη διαμόρφωση του χώρου. Οι άνθρωποι λόγω βροχής μέχρι χθες, όπως ξέρετε, δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Ήρθανε προχθές, τελειώσανε την περίφραξη κάτω στο Μαλιξουριακό του Λυκείου και εν συνεχεία είναι εδώ πέρα, ελπίζω μέσα σε μια εβδομάδα να έχει τελειώσει. Εάν δεν είχαν πλακώσει οι καθημερινές βροχές, όπως ξέρετε, θα είχε τελειώσει. Είχα δώσει το λόγο μου στην Παλική ότι θα ανοίξει το γυμνάσιο την Τρίτη, την άλλη μέρα της Καθαρής Δευτέρας. Και αυτά εδώ έπρεπε 5 Μαρτίου να δουλεύει το γυμνάσιο κανονικά, να μην υπάρξει πρόβλημα. Όταν επί 10 μέρες συνέχεια χαλάει τον κόσμο από τις βροχές, πέσαμε έξω τις ημερομηνίες. Το τέστη θα κάνετε υπομονή, σε μία εβδομάδα θα είναι τελειωμένο. Μέχρι σε μία εβδομάδα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα είναι τελειωμένο. Σου λέω σε μία εβδομάδα είμαι ξεκάθαρο, θα είναι τελειωμένο. Αλλά θέλω την κατανόησή σα, διότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βοηθήσει και καιρό. Συγγνώμη. Στο τέταρτο, το οποίο στείλαμε να φτιάξουν τι βάσει κάτω, πετάξανε 1500 κυβικά με 2000 κυβικά γιατί είχε λάσπη κάτω και από την ημέρα που άρχισε η βροχή έχουν μία εβδομάδα να δουλέψουν. Γι' αυτό και πέσαμε έξω σήμερα που τώρα. Καλώς. Για τους ήταν το ταχύτερο, όπως είδατε, δεν υπάρχει τίποτα. Ξεκάθαρα. Κύριε Σαραούλ, θέλετε το λόγο, συμπληρωματικά. Όχι, απλώς να πω ότι πραγματικά είναι ταλαιπωρία για όλους τους γονείς να υπάρχουν απογευματινές βράδες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Απλώς το χρονοδιάγραμμα δεν καθορίζεται μόνο από το Δήμο. Είναι και θέμα των εργολάβων, είναι και θέμα του όσκου. Δηλαδή, λείπουν. Η αλήθεια είναι ότι λείπει μία τουαλέτα και δύο αίθουσες των καθηγητών. Αυτές δεν έχουν έρθει ακόμη. Οι πληροφορίες είναι ότι θα έρθουν αύριο το πολύ μεθαύριο. Πληροφορίες. Αλλά πέραν αυτού είναι και, κάποιες διαμορφώσεις που, όπως είπε και ο Δήμαρχος, πήγανε πίσω αποκλειστικά λόγω του καιρού. Τώρα λέει ο Δήμαρχος μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα ελπίζουμε ότι θα είναι τελειωμένο το θέμα. Να πούμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση.